Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητά μας, στην εκπομπή μας, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Είναι μέλος πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά. Λοιπόν, έλεγα πως δεν ξέρω, κάθε φορά λέμε «εκτύπησε κόκκινο η σκληρή αντιπαράθεση των δύο», φαίνεται πως έχει ακόμα δρόμο αυτό. Τι σχόλιο κάνετε σε σχέση με το κλίμα που δημιουργείται, το οποίο είναι όλο και πιο έντονο? Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να φωτίσουμε τον μεγάλο κίνδυνο που είναι, ο οποίος κρύβεται πίσω από αυτό το κλίμα τεχνητής πόλωσης, γιατί επιχειρεί να παγιδεύσει τη σκέψη όλων όσων σε λίγες μέρες θα ψηφίσουν στις κάλπες, γύρω από το εξής κάλπικο δίλημα. Να δεχτούμε ότι το μόνο που έχουμε να αποφασίσουμε είναι ποιος θα μας φάξει λιγότερο το επόμενο διάστημα. Δηλαδή να μπούμε στη λογική, την επικίνδυνη λογική, ότι χάσαμε, χάσαμε. Το μόνο που μπορούμε να διαλέξουμε είναι να μην χάσουμε ακόμα πιο πολλά, ή τουλάχιστον να μας επιστρέψουν κάποια ψίχουλα από την τεράστια κλοπή που έχει γίνει. Αυτός είναι ένας αδιέξοδος τρόπος σκέψης. Έτσι φτάσαμε από το κακό στο χειρότερο. Ναι. Έτσι φτάσαμε, για παράδειγμα, να λέμε σήμερα πια για τη νέα γενιά που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της εξαφλίωσης ότι είναι μια γενιά των 400 ευρώ, ενώ πριν από 6-7 χρόνια μιλάγαμε για αντίστοιχα για τη γενιά των 700 ευρώ. Θυμάστε ότι τότε ακόμα είχαμε και σύριαλ σε τηλεοπτικά κανάλια, ναι, με αυτό το σλόγγαν. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει πηγαίνω από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή σήμερα φτάσαμε τα 700 ευρώ να θεωρούνται ένας φυσιολογικός μισθός, διαλέγοντας συνεχώς δηλαδή Πασόκ για να μην έρθει η δεξιά, διαλέγοντας τη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει ο Σαμαράς και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτό που θεωρούσαμε μικρότερο κακό, οδηγηθήκαμε σε αυτό που αποδεικνύεται πια από τη ζωή, ότι δεν υπάρχει μικρότερο κακό. Έτσι πηγαίνεις από το κακό στο χειρότερο. Γιατί έτσι αποδέχεσαι κάθε φορά ότι η επίθεση απέναντι στα δικαιώματά σου είναι κάτι το τετελεσμένο. Η επίθεση που γίνεται σε μισθούς, ασφαλιστικά δικαιώματα, συντάξεις, για να ανακάμψουν τα κέρδη των λίγων, των πολύ λίγων του κεφαλαίου, θα συνεχίζεται, και το μόνο που θα συζητάς κάθε φορά, θα βάζεις σαν κόκκινη γραμμή, είναι πόσες θα είναι οι νέες απώλειες. Ναι. Αυτός είναι ένας δρόμος που δεν μπορεί να μας βγάλει από το σημερινό βάλτο της ανασφάλειας, της εκμετάλλευσης, της φτώχειας. Και περιορίζουμε και τη συζήτησή μας γύρω από αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Εσείς ως πολιτική, εμείς ως δημοσιογράφοι, περιορίζεται επί της ουσίας και ο δημόσιος λόγος την ίδια ώρα που συμβαίνουν πράγματα. Καλά το ότι δεν συζητάμε για τις ευρωεκλογές, αλλά συμβαίνουν γεγονότα που μας αφορούν, που έχουν... μας αφορούν ευθέως, για να είμαι ακριβής. Αναφέρομαι στα εθνικά μας θέματα, αναφέρομαι στην άγκυρα που τραβάει το σκηνή όλο και περισσότερο. Έχουμε εξελίξεις εκεί που δείχνει σαν να μην τις παρακολουθούμε, γιατί τις υποτιμούμε, γιατί δεν θέλουμε να ασχοληθούμε, δεν ξέρω γιατί. Κοιτάξτε, σε αυτό το πεδίο υπάρχει στην πραγματικότητα συσκότηση, υπάρχει μια επιχείρηση εφησυχασμού. Δηλαδή, καταρχήν, η τουρκική επιθετικότητα αποδίδεται σε εσωτερικούς λόγους, υποτίθεται τη μία προεκλογικούς, την άλλη εκλογικούς, της κυβέρνησης Ερντογάν, ενώ όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Τουρκίας συγκλίνουν στην επεκτατική διάθεση του τουρκικού κεφαλαίου στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή στην αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης στην πράξη και των συνόρων στην περιοχή. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι εμφανίζεται ως ασπίδα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη. Η οποία έχει αποδειχθεί ότι όχι απλά είναι διάτρητη, αλλά ότι είναι η βασική συνιστόσα του προβλήματος, όχι απλά δεν είναι μέρος της λύσης. Και ιστορικά, διότι το 40% της κατοχής της Κύπρου και οι συνεχείς τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και στην ΑΟΣ της Κύπρου γίνονται με την ατοϊκή ομπρέλα.
αλλά πολύ περισσότερο γιατί μετά τα γεγονότα στα Ήμια έχουμε καθεστώς στην ουσία στρατιωτικής διχοτόμησης του Αιγαίου στην πράξη με το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ και έχουμε και τις αμερικανικές παρενέσεις ότι βρείτε τα σε μια κατεύθυνση ενεργειακής συνεργασίας, συνεκμετάλλευσης χωρίς να προσδιορίσετε με ακρίβεια τα σύνορά σας, δηλαδή να πάρουν οι Αμερικανοί τη μερίδα του Λέοντος και από εκεί και πέρα να γίνεται μια διανομή ανάμεσα στις δύο άρχουσες τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας. Έχουμε και όμως βλέπουμε παρενέσεις αλλά και προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη διαφοροποίηση του Άγγλου Υπουργού Ευρώπης, του Σερ Άλαν Ντάνκαν, που έχει προκαλέσει και τις έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο. Να σας πω και δύο στοιχεία που νομίζω ότι αξίζει παρακαλώ, να κρατήσουμε παρακαλώ από τη συγκυρία. Το πρώτο είναι ότι σε ερώτηση λίγο καιρό πριν του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο ποια σύνορα φυλάει η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, αρνήθηκαν να απαντήσουν ακόμα και με το γενικό πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, δηλαδή με γενικολογίες του τύπου το ζήτημα είναι σύνθετο και αντιφατικό, βρείτε τα, η συνεργασία των λαών. Και το δεύτερο είναι ότι μεθοδεύεται αυτό το διάστημα μία εξέλιξη, ναι, η οποία κρύβει την διάθεση επιτάχυνσης μιας επίλυσης του Κυπριακού θέτοντας την Κύπρο στην ουσία στον προθάλαμο του ΝΑΤΟ και με καθεστώς ουσιαστικής διχοτόμησης και για να διευκολυνθεί μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια κινητικότητα δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε ακόμα και μεθοδευμένα ένα θερμό επεισόδιο. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, κύριε Παπαδόπουλο, αν ανησυχείτε, και το λέω αυτό γιατί άκουγα χθες και τον κύριο Κουτσούμπα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, που εξέφρασε την ανησυχία του και κατηγόρησε για πολιτικό καιροσκοπισμό, δεν κάνω λάθος, την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση, και το έθεσε χτες ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, με εύστοχα προσπαθεί να εφησυχάσει, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Καταρχάς, από την πλευρά της τουρκικής άρχουσας τάξης έχουμε μια κλιμάκωση, διότι ακόμα και στην περίπτωση του Σισμίκ και στην περίπτωση του Χώρα, που είχαμε τα γνωστά ιστορικά γεγονότα, δεν είχαμε διατυπωμένη την πρόθεση γεώτρησης αλλά αρχικής έρευνας στην περιοχή. Η διατύπωση της πρόθεσης γεώτρησης στην ΑΟΣ μιας άλλης χώρας, που σημαίνει ότι θα προσδιορίσει κανείς και ζώνη ασφαλείας γύρω από τη γεώτρηση, σημαίνει κλιμάκωση στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή σημαίνει ότι επιχειρήσει να γκριζάρεις κυριαρχικά δικαιώματα. Και αυτή την τακτική την έχουμε ζήσει στο Αιγαίο πάρα πολλά χρόνια. Είναι επίσης γεγονός αναμφισβήτητο ποια στάση κρατούν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ. Μίλησαμε προηγουμένως για τη Βρετανική παρέμβαση γύρω από όλα αυτά. Επίσης δεν μπορούμε να απαλείψουμε, ίσα ίσα είναι ένας από τους κύριους παράγοντες της εξίσωσης, την μεγαλύτερη σύγκρουση που υπάρχει σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο συνολικά και όχι μόνο στην στενή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μια πλευρά και στις αντίπαλες δυνάμεις αυτής της υπεριαλιστικής συμμαχίας, δηλαδή τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και τα λοιπά. Όλο αυτό το μπλοκ των δυνάμεων, η οποία πηγαίνει, το θερμόμετρο ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Και γι' αυτό, αν θέλετε, έχει και μια σημασία να μην καθυλωθούμε μόνο σε μία συζήτηση αυτό το διάστημα που απλά συγκρίνει, πώς να το πω τώρα, το ένα ευρώ που θα πάρει ο συνταξιούχος πίσω από τα κλεμμένα όλων των χρόνων των συντάξεων, από τα κλεμμένα των δισεκατομμυρίων που αφαιρέθηκαν από τους συνταξιούχους ή αντίστοιχα από μια σειρά τέτοια μέτρα και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι, γι' αυτό ξέρετε πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση και να το προσπαθούμε όλοι, και εσείς οι πολιτικοί με το λόγο τον δημόσιο που παράγεται, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι από την άλλη μεριά, κύριε Παπαδόπουλε. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό γιατί προσπαθούμε να δείξουμε στον λαό και να συζητήσουμε μαζί του όσο μπορούμε και με τις δυνάμεις που έχουμε, ότι είναι θράσος από την πλευρά της κυβέρνησης να λέει ότι το μυαλό της είναι στους λίγους και έκανε ότι, είναι στους πολλούς και έκανε ό,τι μπορεί για τους πολλούς, τη στιγμή που
Γιατί δεν έχει δεν κάνει, δηλαδή και μπορούσε. Τα μέτρα που παίρνει κύριε Παπαδόπουλε στοχευμένα είναι. Για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δεν είναι. Είναι θράσος, να σας πω γιατί. Γιατί ας πάρουμε τα δύο χαρακτηριστικότερα που είναι 120 δόσεις και η 13η σύνταξη. Μιλάμε για 120 δόσεις αφού έχεις βουλιάξει στα χρέη αυτούς τους οποίους απευθύνεσαι και τους οδηγείς στον κισέ για να στραγγίξεις κάθε μήνα ό,τι μπορούν να δώσουν, ό,τι μπορείς δηλαδή να συνεχίσεις να τους παίρνεις με την απειλή των πληστηριασμών και των κατασχέσεων αν χάσουν τις δόσεις. Να μην κάνει ούτε αυτό. Με μειωμένες τις συντάξεις τους, γιατί θα πάρουν κάτω με μειώσεις που ξεπερνούν το 40% των συντάξεων και με ρυθμίσεις που διατηρούν τον τραπεζικό τόκο. Ενώ θα μπορούσες να δεχτείς την πρόταση του ΚΚΕ αφού σκέφτεσαι τους πολλούς για διαγραφή των τόκων και των προσαυξήσεων των χρεών προς το δημόσιο συνολικά. Πρώτο ζήτημα αυτό. Ναι. Δεύτερο, μιλάς για τη 13η σύνταξη πάλι και θες να σου πούμε και ευχαριστώ την περιβόητη. Όταν έχεις αφαιρέσει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια από τους συνταξιούχους, έχεις καταργήσει το ΕΚΑΣ, έχεις καταργήσει τρεις συντάξεις μηνιάτικες το χρόνο και ζητάς να σου πούμε και ευχαριστώ και ότι σκέφτεσαι τους πολλούς όταν από αυτά τα κλεμμένα επιστρέφεις ένα ευρώ την ημέρα, 300 ευρώ το χρόνο, κύριε Παπαδόπουλε, προεκλογικά. Ξέρετε την απάντηση της κυβέρνησης. Αναγνωρίζει τις πολιτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί, έχει αναγνωρίσει τις δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί και λέει αυτά μπορώ να δώσω τώρα, δίνω αυτά τώρα και θα υπάρξει, ναι, και συνέχεια. Όμως, αυτό απαντά σε αυτό. Κύριε Μπαλτατζή, ακριβώς το αντίστροφο. Δηλαδή την ίδια ώρα που τα λέει αυτά η κυβέρνηση από τα 53 δισεκατομμύρια ετήσιους φόρους καταλογίζει, κατανέμει στους ομίλους, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στους ελάχιστους δηλαδή, όχι στους λίγους, μόνο 3 δισεκατομμύρια. Δηλαδή οι λίγοι, οι προνομιούχοι, οι ελίτ που λέει ο κύριος Τσίπρας, η άρχουσα τάξη που λέμε εμείς, πληρώνει λιγότερο από το 5% των ετήσιων φορολογικών εσόδων, για να μην πάω στους εφοπλιστές που πληρώνουν τα ανάβλα 2-3 ημερών. Δηλαδή πληρώνουν εθελοντικά 40 εκατομμύρια όταν έχουν δισεκατομμύρια κέρδη. Αυτή είναι η Ελλάδα των λίγων που υπηρετεί ο κύριος Τσίπρας, είναι η αριστερά του κεφαλαίου. Να σας ρωτήσω, κλείνοντας, ναι, αυτό που καλεί η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, τους πολίτες να δώσουν έναν δημοψηφισματικό χαρακτήρα στις ευρωεκλογές, περνάει ή δεν περνάει? Τι εκτιμάτε? Είναι θέμα της μεγάλης μάχης των ημερών. Θα έλεγα να μην μείνουμε στην πρόβλεψη. Αυτό θα έχουμε μια ευκαιρία να το συζητήσουμε όταν θα κλείσουν οι κάλπες. Αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε έκκληση να δοθεί μια μεγάλη μάχη, γιατί όποιος από τους δύο και αν αποκτήσει προβάδισμα θα συνεχιστεί η επίθεση για να έχουμε ματωμένα πλεονάσματα για να ανακάμψουν τα κέρδη του κεφαλαίου την επόμενη μέρα, όταν θα σβήσουν τα συνθήματα της τεχνητής πόλωσης, τα σκληρά προβλήματα θα είναι μπροστά μας. Γι' αυτό και το ζητούμενο είναι απέναντι και στους δύο, σε αυτό το μαύρο μέτωπο, να με την κόκκινη ψήφο να καταφέρουμε να έχουμε ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, να έχουμε μια ισχυρή δύναμη, το ΚΚΕ, που θα μπει μπροστά για να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση, για να ανοίξει ο δρόμος της πραγματικής ανατροπής. Και ο δρόμος της πραγματικής ανατροπής δεν είναι άλλος από την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.